το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, έπειτα από το κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής για την μεγάλη πορεία με όλα τα μέσα από την Πάτρα στην Αθήνα και συγκέντρωση το Σάββατο στις 29 του μηνός στο Σύνταγμα, στη συνεδρίασή του χθες, στις 20 του Γενάρη, αποφάσισε την στήριξη και ενεργή συμμετοχή αλλά και την πρόκληση αυτής της μεγάλης διεκδικητικής πορείας και διαδήλωσης. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας πιστεύει ότι μόνο μέσα από τους αγώνες, οι εργαζόμενοι, ο λαός της πόλης μας, μαζί με τη Δημοτική Αρχή, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουν. Δουλειά για όλους με μισθούς που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας, δημόσια δωρεάν υγεία για όλους και όχι παράδοση της υγείας μας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σχολεία που να προσφέρουν μόρφωση στα παιδιά μας, χωρίς να πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια τους. Δεν ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία. Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο. Οι 22.000 νεκροί μέχρι τώρα από την πανδημία. Το κομμένο ρεύμα σε σπίτια και οι νεκροί που ακούμε σχεδόν καθημερινά επειδή προσπάθησαν να ζηταθούν με άλλο τρόπο, επειδή τους είχαν κόψει το ρεύμα. Οι άνεργοι στην πόλη μας που τείνουν να γίνουν πλειοψηφία. Η κατάσταση στα σχολεία μας, χωρίς καθηγητές, με στίγμα στην τάξη 25, 28 και περισσότερων παιδιών. Η οικονομική αφέμαξη των συνταξιούχων, που το μόνο που ξέρει να κάνει η κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι προηγούμενες, είναι να τους κόβει τις συντάξεις, να τους κοροϊδεύει και να τους πρόχνει ακόμα πιο πολύ στο περιθώριο. Οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος δεν αφήνουν άλλα περιθώρια για εφησυχασμό. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε να δίνεται ζεστό χρήμα σε ποσά που ζαλίζουν εμάς τους εργαζόμενους, στους επιχειρηματίες, στους ξενοδόχους, στους μεγαλοφοιτιστάδες, στους μεγαλοκλινικάρχες, που το μόνο που κάνουν είναι να μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο την περιουσία τους εις βάρος του λαού μας. Για αυτούς τους λόγους, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας αγωνίζεται, μάχεται και διεκδικεί. Αυτό άλλωστε είναι που κάνει όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς οι εργαζόμενοι να λείψουμε από αυτό το κάλεσμα του αγώνα και της διεκδίκησης. Γιατί είναι αυτό που πιστεύουμε, ότι μόνο ο αγώνας των εργαζομένων μπορεί να φέρει λύσεις για εμάς. Δεν εμπιστευόμαστε και δεν πιστεύουμε κανέναν αυτής της κυβέρνησης αλλά και των όλων των προηγούμενων, ούτε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής, αλλά ούτε και σε τοπικό επίπεδο με τους ντόπιους εκφραστές τους, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν το καλό του λαού. Αλλά το μόνο που τους απασχολεί είναι ο συναγωνισμός μεταξύ τους για το ποιος θα δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήρια ότι μπορεί να φέρει σε πέρας και άλλες περικοπές και άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, απολύσεις και να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η δυτικοποίηση κρίσιμων για το λαό δομών. Η Δημοτική Αρχή της πόλης μας και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με αυτή την πορεία προς την Αθήνα και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα το άλλο Σάββατο, στις 29 του Γενάρη, δείχνουν το δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης για αυτά που μας ανήκουν. Το άλλο Σάββατο, στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα χτυπά μόνο η καρδιά των εργαζομένων και του λαού της Πάτρας. Θα χτυπάει η καρδιά όλων των εργαζομένων της χώρας, των ανέργων, των συνταξιούχων, των φοιτητών, των μαθητών που μάχονται για το δίκιο τους. Αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και τίμιος. Είναι ο δικός μας αγώνας. Είναι ένας αγώνας που μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να έχει νίκες, όπως άλλωστε αποδείχθηκε αυτό με τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις πριν από λίγους μήνες των εργαζομένων στην Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά και στην eFood. Απευθύνουμε σαν Εργατικό Κέντρο Πάτρας μαζικό κάλεσμα συμμετοχής σε αυτή την πορεία διεκδίκησης προς την Αθήνα και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι το άλλο Σάββατο. Σε όλο τον πατραϊκό λαό, στους εργαζόμενους και στα σωματεία τους. Μόνο ο αγώνας μας μπορεί να δώσει ελπίδα για το μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας. Κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα. Όλα κατακτούνται. Οι εργαζόμενοι, τα σωματεία τους μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο εργατικό κέντρο, στα σωματεία τους. Υπάρχουν τα γραφεία μας, τα τηλέφωνα, έτσι ώστε όλοι να βρεθούμε δυναμικά μαζικά το επόμενο Σάββατο στην Αθήνα.